Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ για τη ρεβάνσα της προημιτελικής φάσης του κυπέλου οδηγήθηκε σε αναβολή λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην Αθήνα. Έτσι, η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έκανε το ταξίδι για την πρωτεύουσα και έχει στρέψει ήδη την προσοχή της στο ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League. Ουσιαστικά από σήμερα αρχίζει το κανονικό κομμάτι της προετοιμασίας του Δικεφάλου του Βορρά για το επερχόμενο ντέρμπι με τους Ερυθρόλευκους. Ο Ρουμάνος τεχνικός θα αρχίσει τις δοκιμές σε τακτική και ενδεκάδα, ενώ το θετικό είναι πως δεν αντιμετωπίζει απρόοπτα προβλήματα τραυματισμών. Το ιατρικό δελτίο της ομάδας περιέχει μόνο τα ονόματα των Νέλσον Ολιβέιρα και ο Μάρελ Κατουρί, οι οποίοι συνεχίζουν το δικό τους πρόγραμμα αποκατάστασης. Στην τελική ευθεία μπήκε η υπόθεση της μεταγραφής του Φιλίπε Σοάρες στον ΠΑΟΚ. Για την ακρίβεια, εκείνο που απομένει είναι μόνο οι ανακοινώσεις. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος από χθες είναι στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στα γραφεία της Τούμπας για το τυπικό μέρος της ολοκλήρωσης μεταγραφής, ενώ εκείνο που απομένει είναι και ο ιατρικός έλεγχος. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας και αν όλα κυλήσουν φυσιολογικά, τότε εντός της ημέρας θα οριστικοποιηθεί η μετακίνηση του Σοάρες στους ασπρόμαυρους. Ο παίκτης έχει υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και θα αποτελέσει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Πιθανότατα σήμερα θα έχει και την πρώτη του γνωριμία με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ θεωρητικά από αύριο θα αρχίσει να μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων.